λόγω δρομέων υγείας Κιλκής φιλοξενεί σήμερα στο Κιλκής τον Χρήστο Κατσάνο. Ο Χρήστος Κατσάνος είναι γνωστός υπερμαραθωνοδρόμος. Είναι διοργανωτής μερικών από τους πιο σπουδαίους και γνωστούς αγώνες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, του Ροδόπη Ultra Trail, αγώνα 160 χιλιόμετρων, τα 100 μίλια, ο οποίος γίνεται μισός τον Απρίλιο, την Άνοιξη, 80 χιλιόμετρα και γίνεται και το καλοκαίρι 40 χιλιόμετρα. Τον καλέσαμε εδώ να μας μιλήσει για την φιλοσοφία των υπεραποστάσεων και πώς αυτή επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στο χώρο του, είναι γεωπόνος, ασχολείται με το branding, ασχολείται με την παραγωγή και την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων τοπικών. Οπότε θεωρήσαμε ότι καλό είναι να γνωρίσει την πόλη μας, να γνωρίσει τις δυνατότητες της πόλης, τις ομορφιές. Αυτό που κερδίσαμε, τρέξαμε το πρωί 42 χιλιόμετρα μαζί του στην πόλη και στα περίχωρα. Αυτό που κερδίσαμε είναι ότι είδαμε την πόλη μας με διαφορετικό μάτι. Είδαμε πράγματα που εμείς σαν κάτοικοι δεν υπήρχε περίπτωση να τα δούμε ποτέ. Μας έδωσε έτσι μια διαφορετική οπτική, μας έκανε να νιώσουμε πόσο όμορφη είναι η πόλη μας στα μάτια τρίτων και πόσο όμορφη μπορεί να γίνει και στα μάτια μας αν τη δούμε λίγο διαφορετικά. Ο Χρήστος κάνει αυτό το πράγμα σε όλες τις πόλεις που πηγαίνει, τρέχει ένα μαραθώνιο για να γνωρίσει την πόλη, γιατί θεωρεί ότι μόνο έτσι μπορείς να γνωρίσεις, να μυρίσεις τις μυρωδιές των γειτονιών, να δεις πράγματα που με το αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο δεν θα μπορούσες να τα δεις. Είναι μεγάλη τιμή για μας που αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση και είναι σήμερα εδώ. Είναι ένας άνθρωπος που μας έχει επηρεάσει όλους όσους ασχολούμαστε με τις υπεραποστάσεις, αλλά νομίζω ότι σήμερα η ομιλία του θα αφορά και όσους δεν ασχολούνται τόσο συστηματικά με το τρέξιμο, γιατί έχει να κάνει με μια φιλοσοφία ζωής, έχει να κάνει με το πώς οι άνθρωποι αγωνίζονται και ξεπερνάνε τα προβλήματά τους και συνεχίζουν παρακάτω. Γιατί οι υπεραποστάσεις είναι άμεσα συμβασμένες με τη ζωή. Η ζωή μας είναι μια υπεραπόσταση και πρέπει να τη χαρούμε. Το 2019. Πολύ πιο ενδιαφέρον από την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ πέρα και ήταν να κάνουμε μερικές δουλειές, είτε στις Μουργές που ήμασταν ή εδώ στην ίδια την πόλη. Τι είδα σήμερα? Είδα ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την πόλη, γύρισα όλη την πόλη, κάναμε ένα μαραθώνιο δηλαδή 42 χιλιόμετρα και έτσι καταφέραμε και είδαμε τόσο το κέντρο της πόλης όσο και τα περίχωρα. Τα περίχωρα είναι πολύ όμορφα, υπάρχουν δασάκια, μνημεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία αλλά και μια κίνηση σε κόσμο ο οποίος άρχισε να ενδιαφέρεται για να κινηθεί έξω από την πόλη. Πολύ είναι ένα ωραίο μέρος, αλλά σίγουρα κρύβει παγίδες, δεν είναι εύκολη η πρόσβασή της. Οπότε η αίσθηση του να βγεις έξω να τρέξεις σου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας. Εγώ είμαι ο Χρήστος Κατσάνος. Η δουλειά μου με αναγκάζει να ταξιδεύω 3 με 3,5 εβδομάδες το μήνα, που σημαίνει ότι ταξιδεύω από μέρος σε μέρος και βλέπω ανθρώπους, μυρίζω καταστάσεις, μου αρέσει το τρέξιμο. Είμαι και σε μια ομάδα που τα τελευταία 12 χρόνια κάνουμε μεγάλους αγώνες, πάνω από 100 χιλιόμετρα. Είναι τα 100 μίλια στη Ροδόπη, 164 ή τα 50 μίλια. Γιατί είμαι εδώ? Γιατί υπάρχει μια οργάνωση, δηλαδή ανθρώπων που αγαπούν το τρέξιμο, βάλαν και μια ονομασία πάνω, το ονομάσαν Σύλλογος Δρομέων του Κιλκής, και αυτοί οι άνθρωποι τι προσπαθούν να κάνουν? Ένα, να τρέχουν, και δύο, να πούνε ότι είναι μέλη της πόλης και μπορούν να βοηθήσουν την πόλη κάνοντας κάτι παραπάνω από το να φεύγουν από την πόλη και να τρέχουν. Το τρέξιμο είναι ένας τρόπος απόδρασης, εγώ θα το έλεγα ένας τρόπος ζωής. Γιατί είναι τρόπος ζωής? Γιατί μπορείς κάθε μέρα να κάνεις αυτά τα 5, 10, 15, 20 λεπτά που θα βγεις έξω και θα ξαναβρεις τον εαυτό σου. Δεν τρέχουμε γιατί προπονούμαστε, έχουμε καταργήσει τη λέξη προπόνηση, δεν θέλουμε πόνο. Θέλουμε απλά να φεύγουμε από την ημέρα και να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Πώς γίνεται αυτό? Από την αποφόρτιση. Σήμερα εδώ, σε μια υπέροχη αίθουσα όπως είναι το Μελητήριο, ήρθαμε να μαζευτούμε. Ποιοι? Όλοι αυτοί που αγαπάμε το τρέξιμο? Ναι. Όλοι αυτοί που θα θέλουμε να μπούμε στο τρέξιμο? Ναι. Και τι θα πούμε? Τις εμπειρίες μαζεμένες, είτε από τρεξίματα, είτε από παρέες, είτε από φίλους, είτε από φαγητά, είτε από έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, ή τέλος πάντων πώς θα ζήσουμε καλύτερα τη ζωή.